Κύριε Ελάφια και Λύκη έχουν κάνει κατοικία του στην Πάρνηθα. Η κάμερα του Α κατέγραψε πανέμορφα Ελάφια, ενώ επιστήμονες εντόπισαν και παρακολουθούν μια οικογένεια Λύκων που το τελευταίο καιρό έκαναν την εμφάνισή του στο βουνό. Πανέμορφα κόκκινα ελάφια μοιάζουν από ζάρους στο φακό με φόντο το χιονισμένο τοπίο της Πάρνηθας. Εξοικειωμένα από την καθημερινή ανθρώπινη παρουσία, τα ελάφια συνεχίζουν την αναζήτηση τροφής που γίνεται δυσκολότερη τις τελευταίες ημέρες λόγω του χιονιά. Έχουν αυξηθεί και έχουν ημερέψει πάρα πολύ. Κατεβαίνουν πολύ κοντά στην άσφαλτο πλέον. Βλέπω εκεί στο πάρκο των ψυχών. Πώς πάμε προς τα πάνω, τα ταΐζουν πλέον. Τρώνε από χέρια ανθρώπων. Οι πεζοπόροι λένε πως τα τελευταία χρόνια τα ελάφια πολλαπλασιάστηκαν, ενώ οι κάτοικοι των γύρω περιοχών τα βλέπουν να κατεβαίνουν τώρα το χειμώνα μέχρι τις αυλές των σπιτιών τους. Τα ελαφάκια τα βλέπουμε. Έχετε δει στην πόρτα σας τι? Ναι, κάτω στην αυλή μου και πολλές φορές και μέσα να μου τρώνε τις μουριές ειδικά και ό,τι άλλο πράσινο, γιατί μάλλον πεινάνε. Και αυτή είναι η Λύκη που εντόπισαν βιολόγοι στην Πάρνηθα. Πρόκειται για μια οικογένεια Λύκων που σε αντίθεση με τα ελάφια, μόλις δει ανθρώπους, χάνεται μέσα στο δάσος. Λύκοι είναι πιο πίσω προς τα δεβενοχώρια, υπάρχουν λύκοι. Και άλλα που είναι αρκετές βέβαια, έτσι. Οι λύκοι, σύμφωνα με τους ερευνητές, έφτασαν στην Πάρνηθα από τον Παρνασσό. Αρκετοί περιπατητές, παρότι δεν τους έχουν δει μπροστά τους, έχουν μάθει για την ύπαρξή τους και παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η εγκατάσταση της Αγέλης στην Πάρνηθα, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, είναι καλό σημάδι, αφού σιγά σιγά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές αποκαθίσταται η χλωρίδα και η πανίδα στην περιοχή. Ο λύκος που έχουμε στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και γενικότερα στην Ευρώπη δεν έχει σχέση με το λύκο που βλέπουμε στις ταινίες, που είναι ένα άγριο ζώο που θα επιτεθεί κτλ. Όσον αναπτύσσει τη βλάστηση, αναπτύσσεται το οικοσύστημα, οπότε έρχονται και τα ανάλογα αποτελέσματα. Αν και σαρκοφάγα θηλαστικά, οι επιστήμονες λένε πως οι λύκοι της Πάρνηθας δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο, τον οποίο όταν αντικρίσουν, περισσότερο προσπαθούν να τον αποφύγουν.